Ορατός νοκίνδυνος ατυχήματος λίγα μέτρα πριν τη ράμπα εισόδου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου στην περιοχή του Βαθιανού Κάμπου. Λακκούβα, παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς όπως βλέπετε το τσαΐλι έχει υποχωρήσει, ενώ κάτω περνάει αγωγός ομβρίων. Λακκούβα τεραστιών διαστάσεων, η οποία δημιουργήθηκε 6 περίπου μήνες μετά την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων από το Δήμο Χερσόνησου. Αυτό τώρα, αν δεν κάνουν κάτι αρμόδιες αρχές, θα χάσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του, θα γίνουν μηνύσεις. Τι λέω στους αρμόδιους, ρε παιδιά, δουλευόμαστε. Έπρεπε, δεν έπρεπε. Ούτε καν να το συζητάμε δεν έπρεπε. Αυτό θέλω να τους πω. Έπρεπε να γίνει πριν το συζητάμε, από χθες. Ευρωπαϊκά χάλια. Παγώνεις. Εκείνη την ώρα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μπορεί να δημιουργήσεις ατύχημα. Εκείνη την ώρα μπορεί να στρίψει δεξιά-αριστερά, να αποφύγεις, να έχετε κάποιος πίσω και τελείωσε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και δεν υπάρχει φωτισμό το βράδυ. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Σύμφωνα με δημότες της περιοχής, η επιχωμάτωσή του άρχισε να υποχωρεί με τις ελάχιστες μέχρι σήμερα βροχοπτώσεις, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να διαφερθεί άμεσα για την αποκατάσταση της επίμαχης κακοτεχνίας. Εννοείται ότι πρέπει να φτιαχτεί κάτι τέτοιο, γιατί όντως έχουν προκληθεί πολλά ατυχήματα και είναι πάντα ευθύνη του δρόμου συνήθως. Πρέπει να φτιαχτεί, τι άλλο να πω. Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό. Όπως υποστηρίζουν δημότες, το οδόστρωμα στο επίμαχο σημείο βούλιαξε πριν από 15 περίπου μέρες, χωρίς ωστόσο αρμόδιοι από τον Δήμο να τοποθετήσουν σχετική σήμανση, η οποία να προδοποιεί τους ανυποψίαστους οδηγούς. Να έρθετε και στις Γούβες, θα σου πω εγώ, το ίδιο ακριβώς έχουν κάνει. Το ίδιο ακριβώς. Έχουν ανοίξει την Εθνική Οδό στη μέση, έχουν κόψει το δρόμο στα δύο. Ήταν χώμα, τώρα ρίξανε πίσω, βούλιαξε πίσω, περνά. Εσείς έχετε κινδυνεύσει από Λακκούβα? Φυσικά, για να στο λέω, έχω πέσει μέσα με τα αμάξι μου. Ναι, και από τότε χτυπάει, δηλαδή, ναι, δεν γίνεται. Με φόντο τις Λακκούβες και το κακό οδόστρωμα, δημότες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.